Κύριε Κωστόπουλε, θα μιλήσουμε για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, για την αρθροσκόπηση του ισχύου. Θέλετε να μου πείτε τι ακριβώς είναι? Η αρθροσκόπηση του ισχύου είναι μια εξειδικευμένη επέμβαση η οποία ασχολείται με την άρθρωση, με την κατησχύω αντιάρθρωση. Η άρθρωση του ισχύου είναι η πιο καλά προστατευμένη άρθρωση του ανθρωπίνου σώματος. Σχηματίζεται από την λεκάνη, από την κοτύλη και από το μυριαίο, από την κεφαλή του μυριαίου οστού. Είναι πολύ καλά προστατευμένη γιατί από εκεί ουσιαστικά γίνεται η σύνδεση του κορμού του ανθρώπου με τα κάτω σκέλη, με τα άκρα. Είναι μια επέμβαση η οποία είναι σχετικά καινούρια. Και φτάνουμε στην επέμβαση. Πώς γίνεται? Στο χειρουργείο χρειάζεται να έχουμε ένα ειδικό τραπέζι έλξεως. Αυτό το τραπέζι λοιπόν ο ασθενής είναι καθυλωμένος εκεί και υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο εισερχόμαστε στην άρθρωση του ισχύου. Από τη στιγμή που θα μπούμε μέσα αρχίζουμε να λειτουργούμε κάνοντας 3 ή 4 τρυπούλες έτσι ώστε να ελέγξουμε όλη την άρθρωση μπροστά, πίσω, πάνω, κάτω. Κύριε Κωστόπουλε, είναι η ματαιρία επέμβαση που κάνουμε? Θα σας απαντήσω με ένα παράδειγμα. Είμαι στον νεροχύτη και κόβω τα χόρτα, καθαρίζω τα χόρτα. Θα κόψω το δάχτυλό μου, θα τρέξει αίμα, θα τρέξει αίμα. Δεν υπάρχει επέμβαση που δεν είναι αιματηρή. Ελάχιστα αιματηρή, ναι. Κύριε Κωστόπουλε, θέλω να μου πείτε όμως και συμβουλές για το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες αρθρώσεις. Ένα καλό μυϊκό σύστημα προστατεύει τις αρθρώσεις, γιατί προστατεύει τους συνδέσμους και τα οστά. Το πρώτο στοιχείο, η καλή διατροφή, η απώλεια του σωματικού βάρους ή το ιδανικό σωματικό βάρος και όχι η έκθεση σε κινδύνους. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπούμε σε κάποια γυάλα, αλλά να ξέρουμε ότι το ζήν επικινδύνος έχει και δυσάρεστα αποτελέσματα ορισμένες φορές. Άρα ισορροπία και στη διατροφή, σαφώς, και στην άσκηση για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ακριβώς. Κύριε Κωστόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μας δώσατε πολύ όμορφες και συμβουλές, αλλά και ενημερωθήκαμε πάρα πολύ για το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.